κοινωνία, στα όσα συμβαίνουν σε μικρατικούς οργανισμούς και όπου δει. Αυτά που θα μας πει τώρα ο κύριος Πετρίδης, ο εκπρόσωπος τύπου της Ελεκτικής Υπηρεσίας για την Αρχή Λιμένων Κύπρου και τα προβλήματα που έχει όσον αφορά τον εσωτερικό έλεγχό της. Δεν ξέρω αν θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο για αυτό που μόλις τώρα είπαμε, κύριε Πετρίδη, ως γενική θεώρηση των πραγμάτων όταν ετοιμάζονται κάποια έργα και κάποιοι διαφωνούν, που είναι και παράνομοι. Καλή σας μέρα, καλό σας μεσημέρι, κυρία Σάβα. Όντως, πρέπει οι αρχές να είναι προσεκτικές αρχικά όταν προκυρήσουν τέτοιους διαγωνισμούς. Αρχικά να σας πω ότι διαχρονική θέση της υπηρεσίας μας είναι ότι πρέπει πάντοτε να γίνεται μια σωστή αξιολόγηση των αναγκών. Ακόμη και σε περιόδους έτσι ευμάρειας, να μου επιτραπεί όρος, όχι οικονομικής κρίσεως. Και έχω να προωθήσω δύο έργα και τα δύο είναι 1 εκατομμύριο ευρώ. Ναι. Ποιο από τα δύο θα διαλέξω να κάνω? Πρέπει να κάνω μια μελέτη, πρέπει να τα δω έτσι λίγο σοβαρά, να υπάρχει κάποιος προγραμματισμός. Δεν γνωρίζω λεπτομέρειες για το θέμα, γι' αυτό σας απαντώ ναι, με γενική τοποθέτηση. Ναι, και εγώ λέω ότι ακόμα έχεις να κάνεις δύο έργα και επιλέγεις ποιο από τα δύο θα είναι και πιο αποδοτικό, θα χρειάζεται περισσότερο η κοινωνία κλπ. Σίγουρα δεν λαμβάνεις υπόψη ποιος άλλος στο μεταξύ, εκεί που θες να κάνεις το έργο, έχει κάνει τα δικά του, κάνει παράνομες κατασκευές, επέκτηνε την αυλή του, ξέρω εγώ, έβαλε και την πισίνα του. Όλα λέω αυτά τώρα, πρέπει γενικά να ληφθούν υπόψη. Ναι. Όλα αυτά πρέπει να ληφθούν υπόψη. Όχι, αυτά πρέπει να κόβονται, να μην μπορούν. Δηλαδή να περνάει ο αρμόδιος από το αρμόδιο Υπουργείο Υπηρεσία και να του λέει μέχρι αύριο, έχεις ξέρω εγώ πόσες μέρες, φεύγουν αυτά. Εδώ θα γίνει ένα έργο. Τι πιο απλό, ακριβώς, αλλά είμαστε μια αντίθετη κατάσταση και στη απλό χώρα. Και νόμιμο, κυρία Σάβα. Ναι. Ο νόμος δίνει την ευχέρεια και την ικανότητα σε αρχές να κάνουν αυτό ακριβώς που περιγράψατε. Άρα, ορισμένες φορές με ρωτάτε και εσείς και άλλοι συναδέλφοι σας, μα τι να κάνουμε αφού πάσχει ο νόμος. Νόμους έχουμε. Έχουμε καλούς νόμους γενικότερα. Πρέπει να τους εφαρμόσουμε. Ναι. Και εκεί που βλέπουμε ότι έχουμε προβλήματα στην εφαρμογή, η Βουλή, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, να δει πώς θα τους τροποποιήσει και πώς να τους βελτιώσει. Αλλά γενικά, νομικό πλαίσιο, ειδικά για δημόσιες συμβάσεις, έχουμε έτσι ένα πολύ ισχυρό νομικό αλλά πώς καταντήσαμε έτσι, κύριε Πετρίδη, δηλαδή να έχεις μια παρανομία. Να σου λένε ότι πρέπει να την ξυλώσεις, γιατί εδώ θα γίνει κάτι και να έχεις και απέτηση δηλαδή. Είναι απίστευτο το πώς και έχουν κάποια δικαιώματα τα οποία δεν θα έπρεπε. Είναι οι ελεκτικοί μηχανισμοί που δεν δουλεύουν δυστυχώς, ναι, κυρία Σάβα, σε αυτή την περίπτωση. Η ελεκτική υπηρεσία δουλεύει κάποιες φορές. Κάνουμε ό,τι καλύτερα μπορούμε. Ναι. Πάμε να δούμε τι εντοπίσατε για την Αρχή Λιμένων Κύπρου. Να πούμε βεβαίως ότι εξέδωσε και μια ανακοίνωση εξηγώντας ότι συνεργάζεται πλήρως το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, ότι αυτά τα ευρήματά σας είναι επί παλαιότερου Διοικητικού Συμβουλίου σε κάθε περίπτωση. Έχουν απαντηθεί από τον νυν Διοικητικό Συμβούλιο. Πείτε μας, έτσι συνοπτικά από αυτά που εντοπίσατε, που δεικνύουν πολλά για ακόμη μια φορά. Είναι και μεγάλη έκθεση, κυρία. 127 σελίδες. Τη σύνοψη πρόλαβα και εγώ να διαβάσω. Ναι, και εγώ από τη σύνοψη θα σας πάω, γιατί είναι πάρα πολλές οι σελίδες, αντιλαμβάνεστε. Πρέπει να πούμε ότι πολύ σπάνια ως ελεγκτές βρίσκουμε οικονομικές καταστάσεις που να εκφράζεται γνώμη με επιφύλαξη. Ναι. Αυτό κατάφερε να το πετύχει η Αρχή Λιμένων για το 2016. Γνώμη με επιφύλαξη, κυρία Σάβα, σημαίνει ότι ο ελεγκτής που θα σου ελέγξει τις οικονομικές σου καταστάσεις διαφωνεί με κάτι συγκεκριμένο. Μάλιστα. Έχει πρόβλημα στο να βεβαιώσει ποσά. Δεν ήταν παρόν στις διαδικασίες. Άρα για αυτά που έχει να πει, μας λέτε με άλλα λόγια, είναι στο περίπου, διότι δεν είναι και σίγουρο στα στοιχεία που έχει ενώπιον του αν είναι τα σωστά. Άρα αυτό ακριβώς που θα πει. Και, ναι, μιλάμε για στοιχεία που είναι, θα έπρεπε να ήταν αδιαφυσβήτητα. Ναι. Μιλάμε για χρήματα, μιλάμε για ποσά, μιλάμε για ένα σύστημα που θα έπρεπε να σου εμφανίζει κάποια υπόλοιπα. Έτσι, είναι πολύ βασικά πράγματα, έτσι, που δείχνουν και μία έλλειψη οργάνωσης από μέρος τουλάχιστον στα προηγούμενα διοικητικά συμβούλια. Η Αρχή Λιμένων Κύπρου μας είχε απασχολήσει, κύριε Πετρίδη, τα λέω και εντάχει, πολλές φορές στο παρελθόν. Ήταν και οι συμβάσεις για τα λιμάνια, ήταν και το κτίριο των νέων αίθουσα επιβατών στο λιμάνι Λεμεσού. Ήταν πολλά που έχουν να κάνουν και είναι και αυτό με τους αχθοφόρους που τους έδωσαν εκατομμύρια αποζημιώσεις, ενώ δεν θα έπρεπε. 27 εκατομμύρια σε 28 αδιούχους στη Λεμεσό και 3,6 εκατομμύρια σε 22 αδιούχους στη Λάρνακα.
ως αποζημίωση για τερματισμό των αδειών τους, των υπηρεσιών τους, παρόλο που και μάλιστα με σύμφωνα με νομική συμβουλή δεν είχαν κανένα νόμιμο δικαίωμα σε αποζημίωση, δεν είχαμε αντιληφθεί ως ελεκτική υπηρεσία, δεν αντιλαμβανόμαστε το νομικό υπόβαθρο, γιατί θα έπρεπε να αποζημιωθούν. Ναι, αυτό έγινε όμως. Κάποια εκατομμύρια έχουν δοθεί, κύριε Πετρίδη, κάποιος θα αναλάβει έχουν την ευθύνη. Φύγει. Διότι και αυτά τα χρήματα είναι αυτά που πω. Ψάχνουμε για φορολογική ελάμφρυνση τώρα με την ακρίβεια. Ακριβώς. Και μάλιστα, κυρία Σάβα, πρέπει να σας πω ότι ειδικότερα στη Λάρνακα, έτσι που το βάζουμε και στην έκθεση, πήγαμε και ξαναγοράσαμε υπηρεσίες από αυτούς μετά την αποζημίωση για τερματισμό. Άρα και αυτό είναι κάτι το οποίο δείχνει κάτι, δείχνει μια κουλτούρα. Έτσι, ναι, κύριε Πετρίδη, η κουλτούρα την γνωρίζουμε, το τι συμβαίνει στη χώρα μας. Επίσης, το ερώτημα είναι, μετά και από αυτή την έκθεση, ήταν και καλά γνωστά αυτά, ποιος θα αναλάβει την ευθύνη? Είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Δεν ξέρω, θα μείνουμε στις συστάσεις και το νέο ΔΣ της Αρχής Λιμένου θα μας πει δεν είναι δική μας η απόφαση και ναι. Παίρνει το σιρτάρι. Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Σάβα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι εδώ που η διάκριση των εξουσιών, ο καθένας κάνει αυτό που πρέπει να κάνει και κάποιος ελέγχεται από κάποιον. Ναι. Τώρα, η έκθεση μας είναι εκεί, οι άλλες αρμόδιες υπηρεσίες. Αν δουν και δουν κάτι, κάτι ποινικό ή νομική υπηρεσία, κάτι άλλο το υποπτέρων Υπουργείο. Έχει δει ποτέ κάτι ποινικό ή νομική υπηρεσία? Αντιλαμβάνομαι ενημερώνεται για την έκδοση αυτών των ειδικών εκθέσεων της ελεκτικής υπηρεσίας. Φυσικά, που είναι και δημόσιες. Ναι, αποστέλλονται όμως όταν θεωρείται ότι ενδέχεται να υπάρχει ποινικό αδίκημα. Δηλαδή, το ερώτημα πάντοτε μου είναι απλό. Προέκυψε πάντοτε από έκθεση της ελεκτικής υπηρεσίας να κάνει κάτι για να προχωρήσει ποινικά σε οποιαδήποτε υπόθεση νομική υπηρεσία? Ναι, σε αρκετές περιπτώσεις, κύριε Σάββα, αυτό συμβαίνει. Φυσικά αντιλαμβάνεστε ότι και επειδή το σύστημα απονομής δικαιοσύνης είναι λίγο αργό στην Κύπρο, μπορεί να το μάθουμε ή να το μάθετε εσείς δημοσιογραφικά αρκετά αργότερα. Αλλά ναι, γίνονται και εκεί όπου ειδικότερα τα τελευταία χρόνια μετά από καταγγελίες που εντοπίζουμε κάτι και τα αποστέλνουμε στην νομική υπηρεσία και στον Γενικό Εισαγγελέα, εμείς όποτε θα εκδώσουμε έκθεση το αναφέρουμε το γεγονός, ούτως ώστε να γνωρίζει ο πολίτης το που στέκει η καταγγελία του, νοουμένου ότι την έχουμε εξετάσει και έχουμε βρει μια επαρκή βάση ως λογιστές ελεκτές που είμαστε, ούτως ώστε να την προωθήσουμε παραπέρα. Μάλιστα. Και ένα σχόλιο μου επιτρέπετε, κλείνοντας, κύριε Πετρίδη, αυτό με το βοηθός βοηθού, βοηθός κλπ. Αν το πείτε deputy, νομίζω λύνονται όλων τα ζητήματα. Έτσι, μιλάω για το βοηθό ή τον βοηθού γενικού, εισαγγελέα, ελεκτή κλπ. Πείτε το στα αγγλικά που να τελειώνουμε. Το Σύνταγμα, κυρία Σάβα, έχει δύο επίσημες γλώσσες, η ελληνική και η τουρκική. Ναι. Λέει το Σύνταγμα μας ότι αν υπάρχει θέμα μεταξύ των δύο γλωσσών, αρμόδιο να το κρίνει είναι το ανώτατο. Ναι. Επειδή το θέμα εκκρεμεί στο ανώτατο από την ελεκτική υπηρεσία, δεν θα θέλαμε προς το παρόν να κάνουμε κάποιες τοποθετήσεις. Για κάποιους μπορεί να φαίνεται και ασήμαντο. Για μας είναι σημαντικό γιατί είναι άπτεται του συντάγματος. Όμως εφόσον το θέμα εκκρεμεί στο ανώτατο και θα εκδικαστεί, να μου επιτρέψετε να μην κάνω προς τα παρόν κάποια τοποθέτηση. Μάλιστα. Μια εισήγηση είπα να κάνω και εγώ. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.